Με 39 βαθμούς Κελσίου το 1839, σας καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο Victoria 2. Στο προηγούμενο επεισοδιάκι είχαμε πάρει με τη διπλωματία μας που κάναμε και μέσω της Ρωσίας και τα σχετικά των μεγάλων δυνάμεων τη Θεσσαλία, και σήμερα θα πάμε να συνεχίσουμε αυτή τη διπλωματική διάνοια που έχουμε μέσα μας για να καταφέρουμε να πάρουμε όλες αυτές τις περιοχές και αργότερα ίσως και πάνω εδώ πέρα τη Θράκη. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το χρόνο σιγά σιγά. Σε βάθος χρόνου θα φτιάξουμε και λίγο στρατό εδώ πέρα πάνω, στα σύνορα. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να ενισχύσουμε, δεν έχουμε διπλωματικούς πόντους, οπότε για να δούμε λίγο το budget, να ρίξουμε λίγο τους φόρους όσο μπορούμε. Νομίζω εκεί είναι καλά προς το παρόν. Θα βάλω και το military spending εδώ πέρα. Ωραία, θα τα αφήσω εδώ και μετά θα ρίξω και λίγο τα tariffs, να μην είναι τόσο υψηλά ακόμα από τώρα. Λοιπόν, σε θέμα πολιτικών πώς θα πάμε, έχουμε 10%, 21% έχει liberal. Οκ, ωραία. Και για να δούμε εδώ πέρα, population. Δεν έχουμε τίποτα ακόμα, όλα καλά είναι. Όλα καλά και όλα ήρεμα. Λοιπόν, έχουμε ένα διπλωματικό πόντο, για να δούμε εδώ. Crisis averted, οκ. Ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε με τη Γαλλία ή να κάνω και με την Προσία εδώ πέρα. Θα δούμε. Όχι, με τους Οθωμανούς δεν κάνω τίποτα. Αυτή είναι Λουξεμβούργο. Πήραμε 3, οι άλλοι χάσανε. Οκ. Καλά, πάμε τώρα με τη Ρωσία. Και βλέπουμε, Form Alliance δεν θέλει. Increase Relations. Οκ, boss είναι η φάση. War Between. Ναι, τέλος πάντων, κάτι μαλακή στο τετράγωνο. Military, σε λίγο θα φτιάξουμε και στρατό. Beginners led in Greek Thessaly, the Ulan Cosmore Conflict. Με το Ηνωμένο Βασίλειο έχω καλές σχέσεις, αλλά παρατήστε με. Χάνει το Συντηρητικό Κόμμα, κερδίζουμε εμείς και το Liberal. Πάμε λίγο με Γαλλία πάλι, Increase Relations. Οκ, okay, boss. Ωραία. Και για να δω λίγο σε θέμα κομμάτων τι είμαστε. Έχουμε 14,5, 20,3 το Liberal, 65 το Συντηρητικό Κόμμα. Ωραία, έχουμε φτάσει στα 38.000. Ωραία, είμαστε καλοί εμείς. Για κάτσε να ρίξω λίγο και τα tariffs τώρα. Να δω, θα είμαστε καλά. Α, μια χαρά είμαστε. Ωραία, θα τα αφήσω εδώ λοιπόν. Σιγά σιγά, μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας. War Between, ok. Και σε λίγο, μόλις φτάσουμε 40-45 χιλιάρικα, θα ξεκινήσω να φτιάχνω λίγο στρατό εδώ πέρα. Ελπίζω να μου δώσουν κάποια πραγματάκια οι τύποι. Εδώ αυτά πάνω, να μου τα δώσουν. Θέλω να πιστεύω. Οκ, η τεχνολογία μας. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να κάνουμε... Ωραία, κάναμε αυτό, αυτό, οκ. Industry, μπορούμε να κάνουμε αυτό για τα farm. Farming output, που έχουμε και farmers και τέτοια. Έχει και διάφορα μετά. War between the Ottoman Empire and Egypt. Με την Αίγυπτο. Οκ. Οπότε αυτό πρέπει να κάνω σε τέτοιο. Increase relations με τη Γαλλία. Μην τυχόν και πάει να μπει μέσα και χάσουμε τα πάντα. War between the United Kingdom and France. Really? Για περιμένετε λίγο. Αυτό θέλω να το δω. Δηλαδή έχουμε πόλεμο τώρα εναντίον Γαλλίας-Τουρκίας. Ή τέτοιο. British French War of Honor. Α, εδώ πέρα δεν συμμετείχε η Γαλλία. Απλά είναι στη σφαίρα επιρροής και καλά. Πω πω και γίνεται χαμός τώρα. The Russian Empire, Γαλλία. Τώρα σιγά με βοηθήσουν αυτοί που έχουν πόλεμο, ρε φίλε. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνουν. Ο μόνος τρόπος τώρα να κάνω κάτι είναι να μπω με τη Ρωσία, τη Γαλλία. Και αφού μπω με Ρωσία και Γαλλία, να μπουν οι Τούρκοι με τους Άγγλους και οι Ρώσοι να με βοηθήσουν από εδώ να πάρω τα πάντα, να έρθουν κάτω από εδώ. Για περιμένετε λίγο τώρα. Να δω λίγο Ρωσία. Form Alliance, no. Military access, no. Give military access, no.
No. Okay, περιμένω, ρε φίλε. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να φτιάχνω λίγο στρατό τώρα. Αφού έχω πάρει και τα πάνω μου, θα φτιάξουμε λίγο πεζικό. Infantry. Στα Γιάννενα. Και θα φτιάξουμε και artillery στην Πάτρα. Α, και μπορούμε να φτιάξουμε κι άλλο. Να φτιάξω κι άλλο, λέτε. Αλλά εδώ πέρα μου λέει 3 στα 5 μπορώ. Οκ. Okay. Θα περιμένω αυτά τα δύο τότε. Να πάμε 5 στα 5. Τώρα θα πέσουμε λίγο εδώ αναγκαστικά. Ξανανεβαίνουμε όμως σιγά σιγά. Παίρνουμε τα πάνω μας. Κινείται το χρήμα. Ρέει το χρήμα. Παράλληλα που φτιάχνουμε και στρατό. Φτιάχνονται οι στρατοί μας και γρήγορα σχετικά. Αρκετά καλά είμαστε. War between Afghanistan and Bukhara. Πού είναι αυτά τώρα? Ένας θεός ξέρει. At war with the Ottoman Empire. In sphere of Galia. Οκ, εγώ δεν κάνω καμία τίποτα. Λοιπόν. Και περιμένουμε, μάγκες, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. 1845 έχουμε φτάσει. Ανάτο. Crisis. Η Ρωσία είναι μαζί μας. Πιστεύω να έρθει και η Γαλλία. Και η Αυστρία είναι εδώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε και λίγες σχέσεις με την Αυστρία. Αυστρία. Α, είναι allied με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αυτός ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος που γίνεται τώρα με την Ρωσία, Αγγλία και όλα τα σχετικά, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη φάση. Οπότε θα σαπορταριστούμε από τη Γαλλία, Increase Relations. Η Ρωσία είναι στο πλευρό μας και ελπίζω εκεί να μείνει. Οπότε το αφήνουμε εδώ και βλέπουμε τι θα γίνει. Αυστρία. Κάτσε από τις ένα Increase Relations. Και στην Αυστρία. Για, τα... για το Ιόνιο λέει. Τι είναι αυτό? Α, όχι. Finland better pay the debts from now on. We will have our money back. Ρε φίλε, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Τις δώσαμε δάνειο. Issue an official declaration for taking the debt. Οκ, okay, εντάξει. Δεν πειράζει, αφήστε τους. Αφήστε τους, δεν πειράζει. Τους συγχωρώ εγώ όλους. Έχουμε δώσει τώρα δάνεια παντού. Της Φιλανδίας συγχωρήσαμε. Δεν πειράζει. Τα Ιόνια νησιά να δω τι θα κάνουν. Το Ιόνιο. Εδώ που είναι, εδώ πέρα ποιοι είναι οι... οι Άγγλοι δεν ήταν εκεί. Έχουμε κανένα να μας υποστηρίζει. Πάμε λίγο, σας έλεγα σκληροπυρηνικούς. Οκ, okay, έχουμε την Ισπανία μαζί μας. Καλό αυτό. Αν καταφέρει να έρθει και η Γαλλία μαζί μας. Και η Γαλλία μαζί μας. Μάλλον θα την πάρουμε. With great powers taking its hours. Ναι ρε φίλε, το πήραμε. Χωρίς πόλεμο γι' αυτό. Διπλωματία, μαγκές. Διπλωματία. Πήραμε εδώ πέρα όλα τα, τα τέτοια εδώ. Φλόρινα, Γρεβενά, Έδεσα, Σαλονίκη. Πολύ γύρω. Θα πάμε για αυτά μετά. Ωραία. Διπλωματία, μαγκές. Διπλωματία. Μόνο διπλωματικά. Έχουμε πάρει και τα φρούρια τώρα που είχαν φτιάξει άλλοι εδώ πάνω. Ωραία. Ωραία, πήραμε και τις περιοχές αυτές. Θα πάω να δημιουργήσω κι άλλη κρίση μετά. Για Καβάλα, Ξάνθη αργότερα, εδώ πάνω στον Εύρο. Για να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Και αυτά πιθανότητα θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί τώρα λέω να κλείσω. Οπότε μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά, υγιείς και να περνάτε πάντα καλά. Γεια σας.